Καταρχήν, συγγνώμη για το κατάλληλο της ώρας και για την τελειβορία με συνεργάτικα. Έπρεπε να είστε αστικές σχεδιά τότε. Είστε εδώ για να ακούσετε. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ξεκινώντας, θέλω να αρχίσω από μια νίκη, να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ. Ήταν κάτι που και η ομάδα ποδοσφαίρου το έζησε από κοντά. Έζησε κάτι ωραίο. Έζησε αυτό που ευελπιστούμε και θέλουμε να γίνεται ένα ολόκληρο χρόνο. Καλός κακός έπρεπε να γίνει αυτή η επικοινωνία. Έπρεπε να μιλήσουμε, έπρεπε να βρούμε κάποια πράγματα για να μεταφέρονται σωστά προς τα έξω, για να μην μπερδεύουμε τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Καλός, κακός, έπρεπε να βγω να πω κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι ωραίο να υπάρχουν σκιές πουθενά. Ξεκινώντας δύο μήνες, τρεις, ξεκίνησε να δημιουργείται μια ομάδα κατ' εμέ αυτή τη στιγμή είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Αγωνιστικά, περιμένουμε την κλήρωση σήμερα, όποια και είναι αυτή, το ζητούμενο ήταν να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή και δόξα Θεώ ξεκινάμε 22 του μήνα. Σε αυτό το κομμάτι, να ξέρετε ότι έχουν γίνει πράγματα πολλά σε αυτούς τους τρεις μήνες, τα οποία μια μεγάλη ομάδα δεν μπορεί να διαφημίζει. Οπότε εμείς δεν έπρεπε να πούμε στο κομμάτι διαφήμισης, αλλά επειδή κάποια στιγμή καταντάει και κουραστικό, έπρεπε να πούμε στο κομμάτι να πούμε κάποια πράγματα ότι δεν είναι έτσι όπως μεταφέρονται. Και καλά κάνουν και τα μεταφέρουν. Έχω ένα κακό σαν άνθρωπος. Όσο σκληρό και αν είναι αυτό που γράφεται, αν είναι αλήθεια δεν με πειράζει. Αν δεν είναι αλήθεια με ενοχλεί πολύ. Πιστεύω τους περισσότερους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ξεκινήσαμε να χτίσουμε κάτι πριν από τρεις μήνες. Πάρα πολύ δύσκολο. Γνωρίζοντας τι έχουμε στα χέρια μας και γνωρίζοντας πώς θα το φέρουμε εις πέρας. Αυτή τη στιγμή είμαστε καλά και στο αγωνιστικό και στο διοικητικό κομμάτι. Έχουν γίνει τρομερά βήματα προόδου και βελτίωσης της ομάδας, όσο και αν κάποιος τους αρέσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτούς. Ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε μια ομάδα ξέροντας ότι έχει από πέρσι τα θέματα της, που μέχρι στιγμής ανταποκρίνεται. Καλός κακός. Και αυτό από ό,τι βλέπω δεν αρέσει κάποιος. Δεν ξέρω το γιατί. Δεν ξέρω γιατί ενοχλεί αυτό που κάνουμε. Ο καθένας έχει την κρίση του. Έχουμε εμείς στο τέλος να κρυθούμε έτσι όπως πρέπει. Σας πάω λίγο πιο πίσω και σας πάω συνειδητά πιο πίσω. Γιατί έχω ακούσει να λένε, ξέρει ο Άρης δεν πήρε φόρο άλλο, δεν έκανε. Να είστε σίγουροι ότι ο Άρης όποιος ήθελε να έχει εδώ τους έχει. Αυτό που πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε είναι η επόμενη μέρα. Και στην επόμενη μέρα δεν δημιουργείται με ευκολόγια, δεν δημιουργείται μεθά. Πρέπει να είσαι πραγματιστής και ρεαλιστής σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Δόξα τω Θεώ, εμείς και πραγματιστές είμαστε και ρεαλιστές. Δεν θα βγούμε ποτέ να διαφημίσουμε αν πληρώθηκε η ομάδα.
Σίγουρα ξέρουμε ότι υπάρχουν κενά σε σχέση με την περσινή περίοδο σε κάποια παιδιά τα οποία έρχονται. Γίνονται. Σίγουρα αυτά που βλέπουμε και τουλάχιστον εμένα με ενοχλούν είναι πιο απλά πράγματα. Έχουμε πάρει όλοι το θέμα του πίντο τις τελευταίες μέρες για να προσπαθήσουμε να γιγαντώσουμε μια άρρωστη κατάσταση. Καλά είναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι έτσι. Και αλήθεια δεν είναι έτσι. Υπάρχει συνεννόηση με την αρμόδια όργανα, υπάρχει συνεννόηση με τη φούτμπολ. Είναι ένα διαδικαστικό θέμα εντελώς. Γιγαντώνεται, δεν ξέρω τον λόγο. Γιγαντώθηκε, οκ. Okay. Δίνεται έμφαση σε κάτι που δεν πρέπει, για μένα. Αλλού είναι τα σπουδαία. Ασχολούνται κάποιοι με το αν ήρθε ο Φρυλίγκος στον Άρη. Ο κύριος Φρυλίγκος είναι ο καλύτερος γενικός αρχηγός χώρας. Σε αυτό που θέλει, που θέλουμε να κάνει. Έναν άνθρωπο που έχει τη γνώση να το κάνει. Όταν γινόταν η πατάτα, θα μας βγάζαν όλους στο εκτελεστικό. Για την πατάτα πάνω πολλά. Αυτά όλα είναι σημάδια βελτίωσης καθημερινότητας. Σημάδια που εδώ λύνονται εύκολα. Θα σας πω απλά πράγματα. Όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας λειτουργούν με έναν τρόπο. Ψάχνουν δεξιά, ψάχνουν αριστερά, να προσπαθήσουν να λειτουργήσουν. Εδώ εγώ ερχόμενος είδα πράγματα που υπήρξε πρωτοβουλία ανθρώπων να βοηθήσουν. Είναι πρωτόγνωρο στις μέρες μας, αυτές τις μέρες, τις δύσκολες που ζούμε, που μια οικογένεια μπορεί να μην έχει στο σπίτι της ένα πιάτο φαΐ, να έρχονται άνθρωποι όπως ο κ. Καλάμπελας και να δίνει τα φρούτα του Άρη για άλλη τη χρονιά. Ο κ. Μουτσάς, ο πρόεδρος της Γενικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, να δίνει τα σέντρα του Άρη για άλλη τη χρονιά. Είναι πράγματα τα οποία δεν αναδεικνύουμε. Και όμως έπρεπε. Ανταυτού εμείς πάμε για να δεικνύουμε και ψάχνουμε πάντα αίμα. Δεν είναι καλό για μένα. Υπάρχει όλα αυτά και μπορεί να βγει κάποιος να πει, κοιτάξτε, δεν είναι φορέα, τι μας λες τώρα. Είναι θέμα ερμηνείας, πραγματικά. Γιατί εγώ το ποτήρι στη ζωή μου το βλέπω πάντα μισογεμάτο. Δεν το βλέπω μισοάδιο ποτέ. Και έτσι λειτουργούν οι ομάδες μου. Είναι το περιβόητο φιλικό με την Μπόκα. Αν θεωρεί κάποιος ότι εμείς βάλαμε τα χέρια μας για να βγάλουμε τα μάτια μας, ας κοιταχθεί στον καθρέφτη δύο φορές. Εμείς προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε και προσπαθούμε να λειτουργήσουμε για την καθημερινότητα να γίνει κάτι ωραίο. Μας είπαν απατεώνες, μας είπαν κοπρίτες. Εγώ παλιότερα δήλωσα ότι θα ήταν αλητία να μην γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να είναι όλοι υποψιασμένοι. Υποψιασμένοι στο τι? Στην Ελλάδα της κρίσης, αυτή την Ελλάδα που ζούμε, σε έναν μήνα Οκτώβριο, ολόκληρο μήνα Οκτώβριο, δεν ξαναγίνει. Εγώ γελάω. Γελάω γιατί είναι περίεργο για μένα. Δεν έχει εισιτήρια επιστροφής. Ενώ ό,τι μέρα και να λέγαμε, λέγαμε ότι θα παίξουμε 11. Κοιτούσαμε στα πρακτορία, υπήρχαν εισιτήρια. Έβγαινε το 11. Την άλλη μέρα εξαφανιζόταν το 11. Κλείναν τα εισιτήρια όλα. Από Ελλάδα για Αργεντινή. Είχαμε να τους φέρουμε, αλλά όχι για τουρίστες. Να τους φέρουμε για να ξαναπηγαίνουμε πίσω. Πήγαμε στο 18. Πάμε στο 18. Κοιτάξτε, υπάρχουν εισιτήρια. Την άλλη μέρα δεν υπήρχαν. Έχουν γίνει πράγματα απίθανα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η δύναμη αυτή τη στιγμή να ανακαλύψουμε πράγματα, αλλά κυνήγι μαγισσών δεν θα παίξουμε. Δεν θα βάλουμε στη διαδικασία κανέναν. Εμείς σεβόμενοι τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Να μην θεωρήσουμε ότι εμείς να κοιτιόμαστε περίεργα μόνοι μας. Δηλαδή εκεί κατάληξε η κατάσταση να φτάσει. Το φιλικό με την Μπόκα θα γίνει 8 Νοεμβρίου. Το επίσημο έγγραφο δεν έχει έρθει ακόμα.
τι έχει έρθει που είναι πιο επίσημο. Μου έχουν έρθει τα εισιτήρια. Ότι οι άνθρωποι, δηλαδή το δύσκολο στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν να πει ναι, που το είπε εδώ και δύο μήνες η Μπόκα θα έρθει, ήταν να βρούμε εισιτήρια για την Μπόκα. Αυτό είναι εξωπραγματικό στην Ελλάδα της κρίσης που το εισιτήριο για Αργεντινή ήταν 2.500 ευρώ. Όλο τον Οκτώβριο δεν υπήρχαν εισιτήρια. Το 27 του μήνα δεν έγινε το μάτς. Δεν έγινε. Ξεκάθαρο είναι. Όπως στην Ελλάδα δεν είμαστε και πιο οργανωμένοι λίγα του ποδοσφαίρου. Έτσι είναι εκτός στην Αγγλία όλες οι άλλες. Ορίστηκε ένα παιχνίδι κυπέλλου. Δεν γινόταν να αλλάξει. Εμείς δεν θέλαμε να γίνει το παιχνίδι 4 να πέσουμε μαζί με τον μπάσκετ. Και αναγκαστικά το παιχνίδι μη θέλοντας να το χάσουμε. Γιατί δεν έπρεπε να χαθεί αυτό το μάτς για μας. Έπρεπε να παιχτεί το μάτς για τον κόσμο πιο πολύ. Και για όλους εμάς πάλι το λέω, που απαρτίζουμε τον Άρη, να νιώσουμε όλοι, διοικητικά, προσδιοριστές, τεχνικό επιτελείο. Πήρα μια πρώτη γεύση χθες στο μπάσκετ, την πήρε τη γεύση η πρώτη ομάδα, ποδοσφαίρο, οκ. Αναλωνόμαστε από εκεί και πέρα. Και λέμε, ναι, η Μπόκα θα έρθει με το Ρικέλμε. Δεν θα έρθει ο Ρικέλμε. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Είμαι και λίγο αθυρός όμως, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει η έκφραση να την πω όπως θέλω. Δεν με ενδιαφέρει με ποιον θα έρθει η Μπόκα, ρε παιδιά. Εμένα. Και το είπα δημόσια, ρε. Πώς να το πω. Και βγαίνει ο καθένας και λέει την παπαριά του. Όμορφα πράγματα, ρε. Αυτό θέλουμε. Δεν ζητήσαμε το Ρικέλμε. Ζητήσαμε το σήμα. Ζητήσαμε την Μπόκα. Ζητήσαμε τη μνήμη. Ζητήσαμε να γίνει κάτι το οποίο θα το νιώσουν όλοι ότι κάτι αλλάζει. Αυτό ζητήσαμε. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί ποιος προσφεστής στην Μπόκα θα έρθει. Εμένα. Τώρα αν κάποιος θέλει, σας το καλώ να κάνετε ένα γκάλο που να μου πούνε έστω ένας, αν ξέρει έναν ποδοσφαιριστή στην Μπόκα. Έναν. Όχι δύο, έναν. Δεν ξέρει κανένας. Γελιόμαστε εδώ μεταξύ μας. Οπότε όλο αυτό να το αναμοχλεύουμε, να δημιουργούμε εντυπώσεις χωρίς κανένα λόγο. Οκ, είναι κουραστικό. Πολύ κουραστικό είναι. Εμείς αντί να πιάσουμε το καλό, όχι να το διαφημίσουμε. Καλό να το αφήσουμε. Εμείς πιάνουμε το καλό και προσπαθούμε να το λασπώσουμε και να το δηλητηριάσουμε. Οκ. Κάποια στιγμή όμως, όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται. Δεν ζήτησε τη βοήθεια κανενός για να μην ταλαιπωρείται. Κάνει τον αγώνα της, πάει μόνη της. Ο σεβασμός είναι το πιο απλό πράγμα που μπορεί να δώσει κάποιος. Απλά πράγματα. Ούτε να μιλάς, απλά πράγματα. Πρέπει να σεβαστείς κάποια στιγμή την ιστορία και την προσπάθεια που γίνεται χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Γιατί στο φινάλε δεν νομίζω να ενοχλούμε κανέναν. Όσον αφορά την Μπόκα είναι αυτό. 8 του μήνα έρχεται. Πάνω σε αυτό το κομμάτι πρέπει να γίνουμε λίγο ευέλικτοι. Να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση με τους ανθρώπους, όσοι κι αν είναι, γιατί δεν είναι πολλοί, που είναι απ' έξω και θα ασχολούνται να δουν τον Άρη. Βγάλουν εισιτήρια από το εξωτερικό, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από την Αγγλία. Δηλαδή ήρθε ένας άνθρωπος, προχθές και είδε το Αιγινιακός Άρης. Είχε βγάλει ο άνθρωπος για να έρθει να δει το Άρης Μπόκα. Το ότι του δώσαμε μια φανέλα στο τέλος του παιχνιδιού, ήταν το ελάχιστο. Αλλά το ότι τον κάναμε να νιώσει ότι το σεβόμαστε και ότι δεν τον κοροϊδεύουμε, ήταν το σημαντικό. Θα γίνει μια κίνηση για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει. Θα γίνει κίνηση όμως, στο οποίο να νιώσουν ότι εδώ δεν τους κοροϊδεύουμε. Και ότι απλά το σεβόμαστε. Και ότι η ομάδα που αγαπάνε και πιστεύουν είναι ενεργή.
ξαναγυρίσω λίγο στα φετινά της ομάδας και να πω, μπορεί πολλοί έξω να λένε και δεν απαντάω εδώ για το Γαρπίδη. Δεν έχω ανάγκη να το κάνω πάντα, το ξέρετε. Η δουλειά του είναι πρόεδρος, η δουλειά μου είναι τεχνικός διευθυντής. Πληρώνει τα λάθη του. Τα πληρώνει. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι τα πληρώνει. Αργά τα πληρώνει. Αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω ότι είμαι σε μια ομάδα και μέσα μου νιώθω ότι πληρώνονται δυο μας. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τα λεφτά που διατέθηκαν πέρσι για τον Άρη, τη φετινή ομάδα την είχαν πληρωμένη και είχε και ρέστα. Φέτος όμως υπάρχει υποχρέωση, αυτοί που δούλεψαν στον Άρη, αυτοί που εργάστηκαν στον Άρη, να πληρωθούν και ας μην είναι εδώ. Οπότε αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάει κάποιος. Μπορεί να βαραίνει μόνο τον Καρυπίδη. Δεν πρέπει άλλος να γίνει συμμετοχός. Οκ. Okay. Αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάει κιόλας. Τίποτε άλλο. Αν έχετε να με ρωτήσετε κάτι, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω, αλλά πόσο περίεργο το άκουσες. Αυτό έπαθα και εγώ. Δηλαδή εδώ μιλάμε, δεν μιλάμε παιδιά ότι πήγαμε σε ένα πρακτορείο στον δρόμο για να μας κλείσει τα εισιτήρια, έτσι. Δεν πήγαμε σε ένα πρακτορείο. Τα εισιτήρια του Φιλικού τα κλείνει το πρακτορείο της Μπόκα. Αυτή ήταν η δέσμευση. Τα λεφτά που έπρεπε να έχει το πρακτορείο για να κλείσει τα εισιτήρια είναι από τις 20 Αυγούστου στην Αργεντινή. Με αποδεικτικά. Και δεν είναι ένα ευρώ ή δύο. Είναι 70 και 1000 ευρώ. Και υπάρχουν εκεί. Δηλαδή πιστεύετε εσείς ότι το δύσκολο σήμερα δεν είναι να βρεις το εισιτήριο, νομίζω εγώ. Το δύσκολο είναι να έχεις τα λεφτά να το πληρώσεις. Τα λεφτά έχουν σταθεί από τις 20 μήνα. Εισιτήρια δεν είναι. Αυτό είναι απίθανο. Ναι, εντάξει, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Αυτό που μπορεί να γίνει από εμάς, γιατί μην γελιόμαστε, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να μπεις στην Αλιτάλια και να τους πεις γιατί γίνεται αυτό. Όταν μια πτήση σου εμφανίζει ότι υπάρχουν 30 εισιτήρια και 40 σε αεροπλάνα των 300 θέσεων, των 200 θέσεων και την επόμενη μέρα το πρωί βλέπεις 4 ή βλέπεις αυτό που δεν σε ικανοποιεί. Δηλαδή μπήκαμε στη διαδικασία για να έχει μια εικόνα, να έρθει, η Μπόκα δέχτηκε να έρθει σπαστά ή να φύγει σπαστά. Το δέχτηκε. Δεν βρήκαμε το 14 και 14 με διαφορά 5 ωρών, 6 ωρών. Δεν το βρήκαμε. Και δεν μιλάμε ότι το ψάχναμε εμείς από τη Θεσσαλονίκη. Το έψαχνε το πρακτορείο της Μπόκα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Όταν εμείς δεν βγαίνουμε να διαφημίσουμε τίποτα, δεν έχουν γίνει πολλά. Και όταν κάποιος προσπαθεί να διαβάλει μια κατάσταση, καλά κάνει. Αν αυτό πιστεύει, μαζί του είμαι. Αν αυτό πρέπει να κάνει, δεν είμαι μαζί του. Έχει διαφορά το πρέπει, το αν πρέπει, γιατί έτσι είναι μια γραμμή, με το αν είναι η αλήθεια. Ή αν το πιστεύει. Αν το πιστεύει, οκ, τέλος. Μαζί του. Αλλά
Εμείς αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, το είπα κάποια στιγμή όταν μιλούσα, σε κυνήγι μαγισσών δεν θα μπλέξουμε. Και επειδή ο καλύτερος παιδί είναι ο κόσμος, έχει και κρίση και μπορεί να ξεμπροστιάσει κάτι που δεν είναι αληθινό. Απλά είναι αληθοφανές. Οκ, okay, κάτι αληθοφανή θα φύγει γρήγορα. Το αληθινό θα μείνει. Στην προηγουμένη κατάσταση εμείς προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο προσεκτικοί γίνεται. Γιατί βλέπουμε ότι με το που μυρίσει κάποιος αίμα κατασπαράζει σάρκα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι fair play. Σε κανένα. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει νιώσει κανείς ότι κάτι έχει αλλάξει. Δεν το δέχομαι. Δεν πάω να μου λέει ότι θέλω κατά. Δεν το δέχομαι. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν το δέχομαι. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή όλοι νιώθουν το ίδιο, τότε το κάνουμε λάθος εμείς. Είμαι σίγουρος ότι δεν νιώθουν όλοι τέτοιοι. Ξεκάθαρα δεν θα πω σε ένα όνομα ή άλλο. Δεν με ενδιαφέρει το όνομα. Όπως δεν ενδιαφέρει και κανέναν το όνομα το δικό μας. Εδώ είναι το σημείο. Η ιστορία μας είναι εδώ. Δεν θα πετύχει ο Μηροφορίδης ή ο Καρυπίδης. Το ζητούμενο είναι ο Άρης. Και χωρίς να γίνει καμιά βάντα στον Άρη. Ρεαλιστές να είμαστε. Αυτό. Και δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Αυτό είναι κάτι που είναι. Νομίζω ότι έπεσε πάνω στην απεργία σας. Ξεκάθαρα έγινε πάνω σε αυτό. Γιατί και η δική μου συνέντευξη ήταν να ανακοινωθεί μια μέρα πριν. Απλά έπεσε πάνω στην απεργία και δεν ανακοινώθηκε. Δεν είχε να κάνει με κάτι. Με το που λειτουργήσαν όλοι κανονικά, κατευθείαν το μάθαν όλοι. Δεν έχει κρυφά ουδέν κρυπτών από τον ήλιο. Οπότε με κρυψίνους δεν έχει να κάνετε. Εμείς έχουμε μια ομάδα αυτή τη στιγμή που απαριθμεί 30 με κάποια νέα παιδιά. Για αυτόν τον λόγο. Για να μην δεν κοιμόμαστε. Αν χτυπήσει κάποιος, χτύπα ξύλο, μην ξαναχτυπήσει ποτέ κανείς. Να νιώθουμε σίγουροι και ασφαλείς το τι έχουμε δίπλα του και πίσω του. Ή μαζί του. Και σε αυτή την ομάδα, να ξέρετε, πρώτα βιολιά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αθλητές που είναι έτοιμοι να πάνε να πετύχουν. Όχι. Όχι γιατί το ότι χτύπησε ο Καπνίδης μέσα στο Αιγίνιο και χτύπα ξύλο το παιδί έπαθε τη μικρότερη ζημιά σε σχέση με αυτό που μπορούσε να πάθει. Και ότι θα είναι πίσω σε 25 μέρες το πολύ. Γιατί σας λέω και πάλι κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί ένας γιατρός αυτή τη στιγμή να λέει ότι ένα μήνα έξω ο Βαλεδιάνος. Βάζω στοίχημα ότι σε 20 μέρες δεν είναι έτοιμος. Εγώ. Γιατί. Γιατί είναι αθλητής. Γιατί θα προσέξει τον εαυτό του, θα κάνει αυτό που πρέπει, θα γίνει πιο γρήγορα. Ο Καπνίδης το ίδιο. Δηλαδή ο Καπνίδης έφυγε από τη Θεσσαλονίκη να πάει μόνος του να κάνει κάποια τεστ σε πιο ειδικά μηχανήματα, να κάνει κάποιες μια διαφορετική ενδυνάμωση σε κάποια πιο διαφορετικά μηχανήματα για να είναι πιο γρήγορα πίσω. Αυτή η θέληση και αυτός ο ζήλος που δίνουν κάποια παιδιά, μόνα τους, να ξέρετε ότι θα τους επαναφέρει πιο γρήγορα. Σίγουρα, για να μην λέμε και ότι θέλουμε, αν το Δεκέμβριο η ομάδα που ακόμα δεν έχουμε δει να παίζει, να μπει σε ένα ρυθμό, 6-7-8 παιχνίδια, μας ζητήσει κάτι, δεν θα κλείσουμε τα μάτια.
αν μια ομάδα ζητήσει επιτακτικά έναν παίχτη, θα πάρθει ο παίχτης. Δεν το συζητάμε καν. Εντάξει, ήταν περιπτώσεις, πρόσεξε, έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία. Και αλήθεια έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία. Πιο παλιά, σε κάποια ομάδα που ήμουν, ο προπονητής μου ζητούσε αμυντικό χάφ. Οκ. Και εγώ πήγα πιέρα εξτρέμ. Στο τέλος της ημέρας, δεν δικαιώθηκε αυτός ή εγώ, δικαιώθηκε η ομάδα. Θεωρώ ότι καταρχήν μιλάμε για εξαιρετικά παιδιά και καλούς αθλητές. Πετρόπουλος, Αραβίδης είναι και καλά παιδιά, γιατί είχε να τα γνωρίζω προσωπικά και φιλικά και τους δύο. Μιλάμε για εξαιρετικούς αθλητές, επαγγελματίες, άψογοι. Στην προηγουμένη περίπτωση δεν προχώρησε. Ήτανε μέχρι ένα σημείο, μπήκανε άλλα στα αρμοστά, δηλαδή τέλος. Δεν έχουμε κάτι περίεργο. Για να μην είναι εδώ, συνεχίζουμε. Άλλος. Να σας πω το διάστημα. Το πρόβλημα των ομάδων δεν είναι ο Άρης. Το πρόβλημα των ομάδων πάντα είναι οι ομάδες. Οι ίδιες οι ομάδες. Όταν καταπολεμήσουν οι ίδιες οι ομάδες, το πρέπει. Όταν οι ίδιες οι ομάδες καταπολεμήσουν το πρέπει και το κάνουν θέλω, αλλάζουν κάθε μέρα πράγματα πολλά. Εγώ αυτό που ζω στον Άρη και αυτό που εισπράττω στον Άρη 3 μήνες τώρα είναι μεγάλη βήψα. Μεγάλη δίψα από όλους στο να πετύχει αυτό που δημιουργείται. Και αυτό εμένα μου κάνει όσο τίποτα άλλο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να κάνεις μια ομάδα με δίψα, αλλά να δίψάνε και γύρω της. Δεν υπάρχει κορεσμός σε τίποτα. Ίσα ίσα που υπάρχει μεγάλη δίψα και μεγάλη θέληση από όλους. Και εντός και εκτός ομάδας στο να πετύχεις. Πρόσεχε, μπορεί να προβληματίσει. Ποιος πήρε τηλέφωνο ποιον, αρμόδιο, να το ρωτήσει για το πίτο και μετά να κάνει να κάτσει να γράψει. Δεν νομίζει το κάνει κανείς. Εμένα δεν πήρε κανείς του. Και το λέω γιατί. Αν ήμασταν κοπρόσκυλα, υπογράφοντας συμβόλαιο πίτο, δεν ξέρω αν το γνωρίζει κάποιος από εσάς, ενώ είχε αλλάξει διαβατήριο το προηγούμενο δίμηνο, είχε γίνει ένα λάθος στο ονοματεπώνυμό του. Υπέγραψε συμβόλαιο. Ήρθε. Ξεκίνησε η προετοιμασία. Το συμβόλαιο του στάθηκε και ήρθε άκυρο. Μπορούσε εκείνη τη στιγμή ο Άρης, αν απαρτιζόταν από κοπρόσκυλα, να πει αγόρι μου, αυτό εδώ είναι παλιό χάρτο. Συνεχίζει Παναγίας. Κάτσαμε, βρήκαμε τον τρόπο. Χωρίς να υπάρχουν ασφάλειες. Χωρίς να υπάρχει τίποτα. Να βρούμε πρώτα πώς θα γίνει. Να αλλάξουμε όλη τη διαδικασία του πίτου, το διαβατήριο. Πήγε το παιδί, έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, τα έκανε, τα έκανε. Ταξίδεψε μία μέρα. Να πάρει τη βίζα του παλιά καινούργια. Ήρθαν όλα αυτά. Αυτή είναι μια διαδικασία που δεν τη γνωρίζετε και δεν σας ενδιαφέρει στο φινάλε. Αλλά το να γραφτεί κάπου ή να πει κάποιος, απλά έτσι επειδή αυτό άκουσε, επειδή αυτό του είπε κάποιος, με συγχωρείτε, δεν κάνει.
Η διαδικασία που έχει γίνει με τον Πίτσο είναι συγκεκριμένη όσο δεν πάει. Το ότι άρχισε να γίνει, συμφωνώ χίλια της χιλή. Δεν διαφωνώ καθόλου. Το ότι έπρεπε να έχει γίνει χθες, προχθές, μαζί, σ' όλα. Αλλά το ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη διαδικασία, να είστε σίγουροι όλοι ότι έχει γίνει πολύ καιρό. Και όταν υπάρχει διαβεβαίωση της Football League, του ασφαλιστικού ταμείου, οκ, δεν το συζητάμε κάτι άλλο. Περιμένουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε σε ένα πράγμα. Δεν σώθηκε ο Άρης για 4 χιλιάρικα ή για 3 που κάνει επέμβαση. Δεν σώνεται ο Άρης από αυτό. Αλλά επειδή σου λέει για πρώτη φορά που πρέπει να λειτουργήσει σωστά ένα έργο, είναι λίγο περίεργο. Περίεργο δεν έχει μέσα. Η ένταση. Που εγώ το είδα την τηλεόραση. Δεν είδα την τηλεόραση. Αλλά μου έμεινε η ένταση. Όταν μπορεί κάποιος να σε υποστηρίξει με αυτόν τον τρόπο, να σου δώσει αυτόν τον παλμό και αυτή την ένταση, σε κάνει γίγαντα. Μέτριος να είσαι. Εμείς όλοι μέτροι να είμαστε. Γίγαντες θα γίνουν. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να εισπράξεις αυτό και να το διαχειριστείς. Γιατί, κατά τα ψέματα, μπορεί αυτό να σε πνίξει. Ή μπορεί να σε κάνει 2 μέτρα ή ένα 10. Εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο αυτό να το κάνουμε να νιώθουν όλοι γίγαντες. Ευχαριστώ και εγώ.